στην πιστή εφαρμογή της υπουργικής απόφασης που προβλέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εξέταση των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Νοβάρτης, παραπέμπει ο εποπτεύων της Εισαγγελίας Διαφθοράς, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, απαντώντας στο αίτημα μελών της προανακριτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση, σε αυτή οι προστατευόμενοι μάρτυρες σε κάθε στάδιο της έρευνας μπορούν να εξετάζονται μόνο με την χρήση ηλεκτρονικών ή οπτικοακουστικών μέσων προκειμένου να διασφαλιστούν οι όροι της προστασίας τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και αν εκτελεστούν τα εντάλματα βίαιης προσαγωγής που έχουν εκδοθεί μετά την άρνηση των προστατευόμενων μαρτύρων να προσέλθουν στην προανακριτική, αυτοί θα καταθέσουν με την χρήση των ηλεκτρονικών μέτρων προστασίας. Σε ό,τι αφορά το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ με το οποίο ζητούσε παρέμβαση του εισαγγελέα Αρείου Πάγου στην εκτέλεση των ενταλμάτων βίαιης προσαγωγής των προστατευόμενων μαρτύρων, ο εποπτεύων της Εισαγγελίας Διαφθοράς με έγγραφό του ενημερώνει ότι αποκλειστικά αρμόδιοι για το θέμα αυτό είναι τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής της Βούλης που ερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες Παπαγγελόπουλου. Την ίδια ώρα, με συνεχώς μεγαλύτερη ένταση, η Νέα Δημοκρατία βάζει πλέον τον Αλέξη Τσίπρα στο κάδρο της υπόθεσης και Βορείας Νοβάρτης, με στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να επιμένουν σε αυτό, ενώ ακόμη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, απαντώντας σε σχετική ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού για τους προστατευόμενους μάρτυρες, απάντησε «Οι κουκούλες βγαίνουν και αποκαλύπτεται το δικό του πρόσωπο». Οι τελευταίες επεισοδιακές εξελίξεις με τους προστατευόμενους μάρτυρες που αναζητούνται από την Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για να καταθέσουν χωρίς κουκούλες, όπως διατείνεται η πλειοψηφία της Επιτροπής πλην των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται να διαφοροποιούν και την στάση της κυβέρνησης. Ουσιαστικά, το Μέγαρο Μαξίμου συνδέει την στάση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την καταγγελία του κυρίου Τσίπρα για θεσμική εκτροπή με την πρόσφατη αναφορά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας. Να σημειωθεί πως σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έβαλε ευθέως κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως απόλυτο υπεύθυνο για αυτή την εκτροπή που συνειδητά δίνει εντολή για την ομή και πρωτοφανή για την ευρωπαϊκή χώρα παραβίαση του διεθνούς νομικού πλαισίου μόνο και μόνο για να κατευνάσει τον πρώην Πρωθυπουργό κύριο Σαμαρά. «Κάποιο λάκκο έχει φάβα» ήταν η χαρακτηριστική έκφραση που χρησιμοποίησε η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη από τα Γιάννα, κληθήσαν να σχολιάσει αυτές τις εξελίξεις, χαρακτηρίζοντας αξιοπερίεργη την αγωνία του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τους προστατευόμενους μάρτυρες και διερωτώμενοι γιατί τελικά δεν εμφωνίζονται στην Προανακριτική Επιτροπή. Η κυρία Ζαχαράκη, ως εξωκοινοβουλευτική, θέλησε να είναι αρκετά προσεκτική στα λεγόμενά της, λέγοντας ωστόσο πως υπάρχει προβληματισμός και πως το ζητούμενο είναι να βγει στην επιφάνεια η αλήθεια και η ουσία της υπόθεσης. Η αγωνία πάντως του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μόνο κόμμα που φαίνεται να μην θέλει ουσιαστικά να εξεταστούν αυτοί οι μάρτυρες, είναι αξιοπερίεργη. Και εν τέλει, γιατί δεν εμφανίζονται? Υπάρχει πάντως κάποιο λάκκο, έχει φάβα. Ούσα ένα εξωκοινοβουλευτικό μέλος της κυβέρνησης. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή επιτροπή προανακριτική με μέλη της Βουλής. Δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία της υπόθεσης, αλλά νομίζω ότι υπάρχει προβληματισμός γιατί εν τέλει δεν εμφανίζονται, για να φτάσουμε στην πολυπόθητη αλήθεια. Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες θέλουμε να μάθουμε τι έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Και ελπίζω σύντομα να φτάσουμε και στην ουσία των γεγονότων.